Επισκεφθήκαμε σήμερα τη Βαρβάκιο Αγορά, που είναι κριτήριο οι τιμές της για το φτωχό εργατικό λαϊκό κόσμο. Και διαπιστώνουμε ότι και σε αυτή την αγορά ο εργατόκοσμος, ο πραγματικός παραγωγός του πλούτου, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις τιμές. Δεν μπορεί να αγοράσει εκείνα που άμεσα έχει ανάγκη και για το πασχαλινό του τραπέζι. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια ζωή με αξιοπρέπεια, δηλαδή να έχει εκείνο που χρειάζεται, εκείνο που είναι απαραίτητο, και αυτό είναι η διατροφή του. Εκεί έχουν φτάσει τα πράγματα, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις και τη σημερινή, ανεξάρτητα πολιτικού πρόσημου και το πώς αυτοπροσδιορίζονται. Κυβερνήσεις και πολιτικές που θα καθορίζονται από τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που καθορίζονται από τις ανάγκες τους και όχι από τις ανάγκες του λαού, που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επιτελεία τους, που όλοι μαζί κυριολεκτικά όλα αυτά τα χρόνια τσάκισαν όλα τα δικαιώματα του λαού. Και επειδή σήμερα δεν είναι 1980 ούτε 1991, τότε που μας έταζαν ότι θα φάμε με χρυσά κουτάλια, σήμερα ο εργατόκοσμος έχει βγάλει συμπεράσματα από την ίδια την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπροστά στις ευρωεκλογές έχει ένα σοβαρό και επιτακτικό καθήκον. Να στηρίξει το ΚΚΕ με την ψήφο του, να το δυναμώσει, που είναι η μοναδική δύναμη που από την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιτάχθηκε, όλα τα χρόνια την αντιπάλεψε και δικαιώθηκε για το χαρακτήρα της και τις επιλογές της. Αυτό πρέπει να κάνει στις ευρωεκλογές και να καταδικάσει όλα τα κόμματα και τη σημερινή κυβέρνηση και τη βολική τους αντιπολίτευση, τα οποία είναι από τη μία όχθη της ιστορίας, δηλαδή από την όχθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων συμφερόντων που υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου πολυεθνικού κεφαλαίου, των πολέμων της φτώχειας και της καταδίκης των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Αυτό πρέπει να κάνει και να δυναμώσει το ΚΚΕ στις επεργόμενες ευρωεκλογές.